Τι ακριβώς συμβαίνει? Καλησπέρα Νικόλα. Ένα μικρό πλωστάσιο βρέθηκε σε σπίτι στην Πέγια όταν μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας μέλη του ΤΑΕΠ αφού διενήργησαν χθες το απόγευμα έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος στην οικία 69χρονου Άγγλου στην Πάφου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία έγινε στην παρουσία της συζύγου του 69χρονου αφού αυτός απουσιάζει στο εξωτερικό, εντοπίστηκε ένα δερμάτινο τσαντάκι το οποίο περιείχε ένα πιστόλι, στη γεμιστήρα του οποίου υπήρχαν 6 σφαίρες αγνώστου διαμετρήματος καθώς και ένα σειραστήρας. Εντοπίστηκε επίσης ένα οπλότοξο καθώς και ένα επαναληπτικό όπλο με κομμένο κοντάκι. Όλα τα ανεβρεθέντα παρελήφθησαν ως τεκμήρια και θα σταλούν τη Δευτέρα στη Λευκοσία για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις, ενώ το ΤΑΕΠ αφού συνεχίζει τις εξετάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι εναντίον του 69χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, μπήκε στο stop list και αναμένεται να συλληφθεί την Πέμπτη, ημέρα που σύμφωνα με τη σύζυγό του επιστρέφει στην Κύπρο. Οι δύο είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, Νικόλα, ενώ να αναφέρουμε ότι η γυναίκα φέρεται να παραδέχθηκε ότι το πλότοξο είναι δικό της, ενώ για τα υπόλοιπα δήλωσε πλήρη άγνοια για την ύπαρξή τους.